Αργύρης Αργυρόπουλος και ο Μιχάλης Βεζιριανίδης είναι τα πρόσωπα που διεκδικούν με τους συνδυασμούς τους τη διοίκηση του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. Οι συνδυασμοί τους κατατέθηκαν μαζί με τα ψηφοδελτιά τους και πλέον δίνουν ραντεβού στην κάλπη, η οποία και θα αναδείξει εν μέσω της δραματικής για τους επαγγελματίες περίοδου που διανύουμε τη νέα σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κλείδωσαν οι συνδυασμοί οι οποίοι και διεκδικούν το Επαγγελματοβιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης. Ο Αργύρης Αργυρόπουλος με την ανεξάρτητη συνεργασία επαγγελματιών βιοτεχνών και ο Μιχάλης Βεζιγιαννίδης με το συνδυασμό προοπτική ανάπτυξη για επαγγελματίες και βιοτέχνες διεκδικούν τη διοίκηση του επιμελητηρίου, έτσι όπως θα αναδειχθεί από τις κάλπες που θα στηθούν 4 και 5 Δεκεμβρίου. Ο κ. Αργυρόπουλος κατέθεσε το ψηφοδέλτιό του με τα ονόματα των 46 ατόμων που το απαρτίζουν, καλώντας τους επαγγελματίες να το στηρίξουν. Πιστεύω στις 6 Δεκεμβρίου θα είμαι νικητής και από εκεί και πέρα, γιατί δεν μου αρέσουν τα πολλά λόγια και τα μεγάλα λόγια, εγώ σαν Αργύρης Αργυρόπουλος πιστεύω ότι έχω την εμπειρία, έχω το χρόνο και έχω τις ικανότητες να διεκδικήσω τα προβλήματα των συναδέλφων, επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων και να προσπαθήσω για κάτι καλύτερο. Οι μέρες μας είναι πάρα πολύ δύσκολες. Κάθε μέρα και ένα δράμα, δύο δράματα, μαγαζιά κλείνουν. Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει για το αύριο. Όμως θέλω να καλέσω όλους τους συναδέλφους από όλο τον νομό να έρθουν να ψηφίσουν, διότι η δύναμη του κάθε Προέδρου, του κάθε Συμβουλίου είναι, είστε εσείς. Εσείς, διότι αν εγώ έχω εσάς, μπορώ να διεκδικήσω πολλά πράγματα. Αν έχω λίγους από εσάς, μπορώ λίγα πράγματα να διεκδικήσω. Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Βεζιγιαννίδης με το συνδυασμό του πλαισιώνεται από 37 συνολικά άτομα και όπως τονίζει, πρόκειται για ένα ψηφοδέλτιο που απαρτίζεται από νέους ανθρώπους με όρεξη και όραμα. Ένα συνδυασμό ο οποίος δημιουργήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα και αυτό έχει να κάνει με την προσπάθεια που κάναμε να ευαισθητοποιήσουμε κόσμο για να συνεισφέρουν στα κοινά τα επιχειρηματικά. Προσπαθήσαμε και εντάξαμε στο ψηφοδέλτιό μας ανθρώπους οι οποίοι έχουν να κάνουν με όλη την επιχειρηματικότητα, σε όλους τους κλάδους και προσπαθούμε τώρα όλοι μαζί χέρι-χέρι και οι μουσουλμάνοι συναδελφοί μας αλλά και οι χριστιανοί να αναδείξουμε τις προτεραιότητες του επιμελητηρίου και να μπορέσουμε να έχουμε μια ανανέωση στο επιμελητήριο. Ξέρουμε τα θέματα της αγοράς, γνωρίζουμε το τι πρέπει να γίνει, ξέρουμε τις συντεταγμένες οι οποίες υπάρχουν από την ελληνική πολιτεία, αλλά βέβαια γνωρίζουμε και την ευθύνη την οποία έχουμε, τις μέρες τις δύσκολες τις οποίες περνάνε. Είναι όντως κρίσιμες στιγμές, είναι δύσκολες στιγμές, αλλά παρόλα αυτά εκείνο που θέλουμε να αντιτάξουμε είναι μια αισιοδοξία. Ένα θετικό πρόσημο το οποίο πρέπει να αναδείξουμε. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να ονειρευόμαστε, να βλέπουμε μπροστά μας και να ζητούμε πράγματα. Φτάνει πια να κλείνουμε επιχειρήσεις, να αντιδρούμε σε μέτρα, πρέπει να προτείνουμε μέτρα, να απαιτήσουμε μέτρα, να δημιουργήσουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα έρθει αυτή η ανάπτυξη με την προοπτική την οποία ορίζουμε εμείς σαν συνδυασμός.